Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε στο υπαρχιακό δίκτυο χώρας Καρλοβάσου και στο τρίτο χιλιόμετρο πηγαίνοντας βόρεια έχει μια πινακίδα που λέει προς Ιερά Μονή Τιμίου Σταυρού. Καταρχάς, για όσους μπήκαν πρώτη φορά σε κάποιο βίντεο μου, λέγομαι Άρης Κωνσταντάρας, είμαι από τη χώρα Σάμο και μου αρέσει να δημιουργώ περιεχόμενο από τα δρόμενα του νησιού. Θα πάμε στο μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού, αν και οι πληροφορίες μου λένε ότι θα λειτουργήσει τον Άγιο Σπυρίδων από πάνω, δεν έχει σημασία, εμείς θα πάμε στο Τιμίου Σταυρού σε περίπτωση που δεν λειτουργεί το μοναστήρι λόγω ότι έχει ζημιές από το σεισμό, θα πάμε στον Άγιο Σπυρίδωνα. Θα την πάρω όλη τη διαδρομή, γιατί είναι μικρή η διαδρομή και θέλω να σας μεταφέρω νοερά στη σημερινή μέρα. Καταρχάς, θα πούμε χρόνια πολλά στο Σταύρο και στη Σταυρούλα, σε όλους τους εορτάζοντες. Επειδή δεν ανέβασα βίντεο χθες, να πω χρόνια πολλά στους Αριστείδηδες εχθές, γιόρταζε ο Αριστείδης. Να πούμε ότι ο Άγιος Αριστείδης ήταν ο πρώτος φιλόσοφος Άγιος, αλλά μάλλον από ό,τι βλέπω έχει πάρα πολλά αυτοκίνητα. Στο Σταυρό λειτουργεί. Πάμε έτσι να σας μεταφέρω τώρα νοερά εδώ. Θα πάμε μέχρι πάνω. Εγώ πιθανώς θα γυρίσω να παρκάρω προς τα κάτω. Βλέπετε πόσος κόσμος επισκέπτεται αυτό το μοναστήρι. Πάρα πολλές. Ωραία, βρήκαμε και πάρκινγκ και εδώ μια χαρά, ωραία. Φτάσαμε στο μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού. Υπάρχουν πάγκοι εδώ. Καλημέρα και το χρόνο, καλημέρα. Να πούμε ότι οι λήψεις γίνονται με ένα κινητό τηλέφωνο για να ανεβαίνουν γρήγορα, περιβάλλοντας χώρος του μοναστηριού. Πραγματικά είναι κάτι το εξωπραγματικά όμορφο. Λοιπόν, φίλοι μου, ένα μικρό βιντεάκι ανήμερα του Σταυρού, σήμερα 14 Σεπτεμβρίου, για τις μικρές διαδρομές Άρης Κωνσταντάρας. Σας ευχαριστώ που καθίσατε για ακόμη μια φορά έως το τέλος, είδατε άλλο ένα βιντεάκι. Ελπίζω να σας ταξίδεψα νοερά. Άλλη μια φορά χρόνια πολλά στο Σταύρο και Σταυρούλα και τα λέμε σε επόμενο βιντεάκι μας.